Ο κύριος Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης βρίσκεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα τουριστική έκθεση. Καλησπέρα, Δημαρχέ. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την πολύ καλή δουλειά που κάνετε, ειδικά στον τομέα του τουρισμού, που φτάνει μέχρι και την κεντρική Ευρώπη. Τι κάνετε εκεί στη Βαρσοβία? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θερεάς Ελλάδας, η οποία αποφάσισε σε μια πολύ ανερχόμενη αγορά τουριστική για την Ελλάδα να επενδύσει στο Γκρέτσκα Πανόραμα, και μαζί με αυτούς και οι Δήμοι μπορέσαμε μέσω της περιφέρειας να φτιάξουμε τα τραπεζάκια μας, να διαφημίσουμε τους προορισμούς μας. Έχουμε μεγάλη αποστολή από τη Στερεά Ελλάδα, είναι γύρω στα 30 άτομα, ξενοδόχοι κυρίως, και η Δήμαρχος της Ιστιαίας Εδιψού και εγώ. Πολύ σημαντικό αυτό. Και από την περιφέρεια, περιφερειακή σύμβουλη, από την Ιστιαία, από τη Βιωτία. Είναι μια πολύ ανερχόμενη αγορά. Πραγματικά οι πρώτες εντυπώσεις που έχουμε, επειδή σήμερα ξεκίνησε, είναι πολύ θετικές. Τα μηνύματα από τους Πολωνούς είναι ότι η Ελλάδα είναι από τους προορισμούς που αγαπάνε πάρα πολύ και θέλουν να συνεχίσουν να το επευθύνουν. Αν δεν κάνω λάθος, για μας είναι μια ευκαιρία. Αν δεν κάνω λάθος, περισσότεροι από 500.000 Πολωνοί βρίσκονται στη χώρα, έτσι? Ναι. Και οι επισκέπτες φέτος, από ό,τι μας έδειξαν τα στοιχεία οι άνθρωποι, οι Πολωνοί tour operator εδώ, μας είπαν ότι ήταν ο νούμερο ένα προορισμός το 2015 η Ελλάδα για τους Πολωνούς επισκέπτες. Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Και μένει τώρα να ανοίξουμε τη δικιά μας αγορά της Θερεάς Ελλάδας και του δικού μας του νησιού, βέβαια. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Να γινόμαστε πιο εξωστρεφείς. Δήμαρχε, παρακολουθήσαμε δημοσιογραφικά από κοντά και την πρόσφατη εκδήλωση στη Χαλκίδα του ΣΕΤΕ με την Περιφέρεια Θερεάς Ελλάδας και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα και τη στρατηγική για τον τουρισμό που έχουμε στην περιφέρειά μας. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Σκύρου μπροστά σε όλο αυτό το τοπίο, το ανταγωνιστικό που λέγεται τουρισμό στη χώρα. Κοιτάξτε, η Σκύρος είχε το μειονέκτημα που πλέον αυτή την εποχή έχει γίνει πλεονέκτημα, ότι ήταν απομονωμένη. Όπως ξέρετε πολύ καλά, εμείς είμαστε, αν εξαιρέσετε την Εύβοια βέβαια που είναι νησί, αλλά δεν έχει τα χαρακτηριστικά τόσο πολύ αυτού που έχουμε στο μυαλό μας ως νησί. Είναι επομένως το μοναδικό νησί, μικρό νησί να πω, της περιφέρειας. Πολύ σωστά. Η απομόνωση αυτή όμως μας έχει κρατήσει μια πολύ μεγάλη αυθεντικότητα. Έχουμε κρατήσει τη λαϊκή μας παράδοση, έχουμε κρατήσει την αρχιτεκτονική μας, έχουμε κρατήσει τις παραλίες μας που είναι πάρα πολύ ωραίες και τα νερά μας πεντακάθαρα. Και αυτό τώρα πια με την αλλαγή που παρατηρούμε στον χώρο του τουρισμού, ιδίως από τη Δυτική Ευρώπη και οι προηγμένες χώρες, η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική, θα αναζητούν πλέον εναλλακτικές μορφές. Δηλαδή την επιστροφή στη φύση, την προσαρμογή στο περιβάλλον, την αυθεντικότητα, τα προτιμούν το καλό φαΐ. Η Σκύρος ενδείκνυται για όλα αυτά. Έχει πάρα πολύ καλό φαγητό. Είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση. Έχει αεροπορική πρόσβαση. Έχει και φτηνή πρόσβαση ακτοπλοϊκή. Οπότε έχει πολύ ωραίες παραλίες. Έχει ήδη ενδυμικά και της Χλωρίδας και της Πανίδας που είναι μοναδικά. Οπότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα προσελκύσουμε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, ιδίως από τις δυτικές χώρες. Και είναι πλέον η εποχή να αναδείξουμε τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Είναι η εποχή ταυτόχρονα που κλείνονται και οι μεγάλες συμφωνίες για την επόμενη τουριστική περίοδο, εννοώ τη θερινή, έτσι? Πράγματι. Πολλές έχουν κλείσει ήδη, αρχίζουν και κλείνουν μέχρι το τέλος Γενάρη θα έχουν κλείσει οι περισσότερες. Εμείς κάνουμε σταθερά βήματα. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε γίνει τουριστικός προορισμός πρώτου μεγέθους, αλλά κάνουμε σταθερά καλά βήματα. Επιζητούμε καινούργιες επενδύσεις να έρθουν στο νησί και πιστεύουμε ότι θα έρθουν. Τις προηγούμενες ημέρες ήμασταν και στις Βρυξέλλες, ο καλεσμένος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που μαζί με άλλα δύο νησιά, τα Κύθυρα, τον Δήμαρχο Κυθύρων και τη Σικίνου, κάναμε μια ημερίδα για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τα παραδείγματα των Κυθύρων, της Κύρου και της Σικίνου. Είχε μεγάλη ανταπόκριση, δεν μπορώ να πω. Ήταν πάρα πολύ καλή εμπειρία και ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουμε με αυτά τα σταθερά βήματα και θα είναι θετικά τα μηνύματα του τουρισμού. Ήδη από την Ευρώπη αυτά μας δίνουν τα μηνύματα. Ρεαλιστικά. Η Ελλάδα πάλι θα έχει αύξηση φέτος. Ρεαλιστικά ο επόμενος στόχος για τον τουρισμό στην Σκύρο ποιος είναι?
Κοιτάξτε, να επεκτείνουμε λίγο τη σεζόν. Εμείς φέτος τον Αύγουστο είμαστε όλον τον Αύγουστο και, λίγο, και, τους, και από μέσα Ιουλίου ήμασταν σχεδόν γεμάτοι. Αν δεν είχαν γίνει δηλαδή και η ιστορία με τα capital controls το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, σωστά, θα ήμασταν δύο μήνες γεμάτοι. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Θέλουμε να επεκταθεί η σεζόν και όπως σας είπα, θέλουμε να έρθουν και καινούργιες επενδύσεις, γιατί στη δύσκολη συγκυρία, με μια προσοχή βέβαια, με προστασία του περιβάλλοντος, δεν θέλουμε, δεν θα παραβιάσουμε εμείς. Εμάς το περιβάλλον είναι αυτό που έχουμε να διαφημίσουμε στο νησί μας και αυτό που θα προασπίσουμε με κάθε κόστος. Αλλά χρειαζόμαστε καινούργιες επενδύσεις και να πιστέψει ο κόσμος. Τα μηνύματα όμως είναι θετικά και εκεί. Δηλαδή ο κόσμος ενδιαφέρεται, βλέπει ότι κάτι καλό γίνεται στο νησί και δειλά-δειλά αρχίζει. Αν ανοίξουν και οι αναπτυξιακοί και το καινούργιο ΕΣΠΑ, νομίζουμε θα έχουμε αρκετές επενδύσεις στο νησί μας. Όχι μεγάλες, από κόσμο που ενδιαφέρεται να επενδύσει στο νησί. Γίνεται μεγάλος λόγος για την τουριστική υποδομή και μιλάω για τις διαθέσιμες κλίνες, όπως λέγεται και στην γλώσσα των tour operators. Είμαστε σε καλό σημείο? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σε καλό σημείο γιατί, όπως σας είπα, τα αρνητικά, τα μειονεκτήματα που θεωρητικά είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, τώρα είναι πλεονεκτήματα. Δηλαδή, εκεί που δεν είχαμε καθόλου κλίνες, εκμεταλλευόμενοι τα ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε του αγροτικής ανάπτυξης, είτε του αγροτουρισμού δηλαδή, είτε τα υπόλοιπα, φτιάξαμε καινούργιες εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι όλες με τα καινούργια πρότυπα. Ναι, μεν έχουν σεβαστεί την αρχιτεκτονική του νησιού, αλλά έχουν ευκολίες και facilities οι οποίες είναι πολύ σύγχρονες. Άρα νομίζω ότι η σκύρωση αυτό το σημείο είναι σε καλό σημείο. Οι παροχές της είναι αρκετά καλές. Και αυτές που θα γίνουν από εδώ και πέρα, ούτως ή άλλως τις ελέγχουμε απόλυτα. Δεν επιτρέπουμε, όλα περνάνε από αρχιτεκτονική επιτροπή, δεν επιτρέπουμε να γίνει κάποια παραφωνία. Και νομίζω ότι είμαστε σε ότι η παροχή υπηρεσίας της Κύρου έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο φυσικά και ο κόσμος φεύγει ευχαριστημένος, γιατί ξέρετε, άμα σου έρθει ο κόσμος και δεν φύγει ευχαριστημένος, είναι αυτό που λέμε να τον κρατήσεις. Ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε συνεχώς, αν μπορεί η περιοχή, οι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι του τουρισμού να κρατήσουν τον τουρίστα στην περιοχή για να ξανάρθει και την επόμενη. Εγώ βλέπω καλά μηνύματα ότι πλέον μετά από μια περίοδο που δεν ήταν καλή για την περιφέρεια τόσο τουριστικά, ότι οι επιχειρηματίες έχουν αναθερμάνει το ενδιαφέρον τους, κάνουν σοβαρές προσπάθειες και σε συνεργασία με την περιφέρεια και τους δήμους, γιατί χωρίς την ιδιωτική πρωτοβουλία, ξέρετε, δεν γίνεται δυστυχώς τίποτα. Δεν μπορεί ο Δήμος ή ο εκάστοτε Δήμος ούτε να προσκαλέσει ούτε να παρέχει υπηρεσίες. Αυτό θα το κάνει ο επαγγελματίας. Μάλιστα. Άρα η συνεργασία είναι το παν. Πόσες μέρες θα μείνετε στη Βαρσοβία, Δημαρχέ? Την Κυριακή γυρνάμε, την Κυριακή. Επιστρέφετε την Κυριακή, έτσι? Ναι. Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας να κάνουμε και έναν απολογισμό. Δεσμευόμαστε ότι η Σκύρος θα μείνει στην επικαιρότητα. Και τουλάχιστον εδώ, στα νέα του Καλλικράτη, μια εκπομπή που φτιάξαμε αποκλειστικά και μόνο για την αυτοδιοίκηση, θα έχετε συνεχώς βήμα για να προωθούμε όλες τις ενέργειες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, Δημαρχέ. Καλή επιτυχία στην έκθεση. Ευχαριστούμε. Γεια χαρά. Λοιπόν, και από την Βαρσοβία, κάνει λίγο κρύο.